θρίλερ με ενόπλους που εισέβαλαν πυροβολώντας το κοινοβούλιο του Καναδά. Ένας νεκρός. Πηγαδεύτηκε ο πρωθυπουργός. Μήνυμα της Τρόικας στην Αθήνα για τα ανοιχτά μέτωπα και τις κόκκινες γραμμές. Κρίσιμο τέτα-τέτ Σαμαρά με Βενιζέλο. Κοντά σε συμφωνία για τις 72 έως 100 δόσεις σε εφορίες και ταμεία. Τι θα γίνει με το κούρεμα και τα κόκκινα δάνεια. Περνάνε από ό,τι φαίνεται οι ελληνικές τράπεζες στον ευρωπαϊκό έλεγχο για τη βιωσιμότητά τους. Ο Γιούγκερ λέει στο Βερολίνο φτάνει πια με τη λιτότητα. Οι μελέτες για τα ταμεία θα κρίνουν σε λίγες μέρες κύριες συντάξεις και όρια ηλικίας, λέει ο Υπουργός Εργασίας. Τι θα γίνει τελικά με τις επικουρικές και τα εφάπαξ. Εισβολή φοιτητών στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών μπροστά στην κάμερα. Θαυμασμός για το κεφάλι της σφίγγας που βρέθηκε 14 μέτρα μακριά από το σώμα στην Αμφίπολη. Διώξεις για την τρομοκρατική οργάνωση ΣΕΧΤΑ που είχε δολοφονήσει τον δημοσιογράφο Γκιόλια και έναν αστυνομικό. Νταλίκα έπεσε πάνω σε 11 αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.